άνοιξαν οι προσφορές. 30 εταιρείες, κυρίες και κύριοι, κατέθεσαν προσφορές για τα self-test. Περίπου 7 με 8 πλούνες προδιαγραφές. Η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία που έχει πάρει έγκριση για self-test είναι η Siemens. Τώρα που αποκαλύπτεται ότι η διαπιστευμένη εταιρεία για να παράγει τέτοια τεστ είναι η Siemens, αν σας γεννώνται κάποια ερωτήματα ως προς αυτό. Τι ήρθε? Μόνο η Siemens αυτή τη στιγμή από τη διαδικασία αυτή τα self-test έχει πάρει μία έγκριση στη Γερμανία. Είναι πολύ εύκολο να γεννηθούν ερωτήματα και σε μένα και σε κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα ο καθένας. Λέμε ότι υπάρχουν σκιές αδιαφάνειας. Αδιαφάνεια, σκάνδαλο. Και όχι με τα τεστ του Χριστοφοράκου. Ο Χριστοφοράκος θα κάνει την επίδειξη. Με... Δηλαδή διαγωνισμός για έναν. Ευρωπαϊκά που έχει πάρει έγκριση για την παραγωγή self-test είναι η Siemens. Ποιος θα κάνει τα τεστ? Ερωτηματικό. Μόνο η Siemens. Και αυτό που είπατε ότι φωτογραφίζει τη Siemens δεν είναι η εικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Siemens. Η Siemens είναι η μόνη εταιρεία η οποία έχει πάρει άδεια για τα γρήγορα τεστ. Δεν θα κάναμε απευθείας αδιαφανείς αναθέσεις. Και εμφανίζεται η κυβέρνηση επισπεύδουσα για τα speed test τη Siemens. Ξαφνικά βρέθηκε η εταιρεία που θα κάνει 10 εκατομμύρια δωρεάν την εβδομάδα. Δεσπόζουσα θέση έχει μια συγκεκριμένη εταιρεία. Τι ήρθε? Η Siemens.